πούμε, την υπερφορολόγηση που έχει διαλύσει τη μεσαία τάξη, να μην μιλήσω για τους φτωχούς, και απ' την άλλη συνεχίζεται το πάρτι. Η ίδια η Deutsche Welle, το ειδησιογραφικό πρακτορείο, είχε μία έρευνα προσφάτως που έλεγε πάνω από 100 δισεκατομμύρια μέσα σε μία δεκαετία, τζίρος των εφοπλιστικών εταιριών των ελληνικών δεν φορολογήθηκαν ούτε ένα ευρώ. Έχουμε να οργιάζουν οι ενδοομιλικές συναλλαγές. Ξέρετε τι κάνουν. Αγοράζουν. Η έλλειψη φορολόγηση στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Αυτό κάνει. Είναι μπαμπάλεη, δεν είναι τωρινή. Κάνει μια πολιτική. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν είναι τωρινή, δεν μιλάω μόνο για τώρα, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν πάρει μία έκταση τεράστια. Συνεχίζεται ένα πάρτι από την άλλη, από μια μεριά, και έχουμε να τα μου έδωσε όλα η Γιάννα, κλείνοντας, πλειοψηφία. Μια πρόταση λοιπόν, νόμου για την προστασία των ανέργων. Και εφόσον όλοι συμφωνείτε, να μην μιλάμε για διαπραγμάτευση. Εφόσον όλοι συμφωνείτε, γιατί δεν καθόσαστε να το συζητήσετε. Μα δεν πέρασε ποτέ από τη διάσκεψη των Προέδρων αυτό. Το ίδιο θα έλεγα αν ερχόταν μια πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία και μια πρόταση από τον Πασόκ ή από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Γιάννα ξέρει ότι επειδή προτάσει αυτέ. Ότι θεωρώ απόλυτα ειλικρινής, αλλά διαδικαστικά. Επειδή έχουν δαπάνη, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δεν έχουν έκθεση του Γενικού Λογιστήριου, δεν μπορούν να δουν για συζήτηση, κύριε Παπαδάκη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όπως αποδείχθηκε όμως και πολύ από τους. Μπορεί να διαφωνεί κανείς με τον κανονισμό όσο θέλει, αλλά δεν γι' αυτό είχαν την άποψη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Και το ξέρουν δεν είχαν την άποψη. Η πολιτική τοποθέτηση αντιστοίχως ξέρει πάρα πολύ καλύτερα από μένα, ότι είναι φτιαγμένη, κομμένη και ραμμένη. Στα μέτρα μιας πλειοψηφίας η οποία διαμορφώνεται 9 στις 10 ενάντια στη Βούλη του Ελληνικού Λαού.